η Τουρκία είναι αποφασισμένη για μια σειρά από λόγους, φέρεται αποφασισμένη να συνεχίσει τις προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Όπως είπαμε από τη συχνότητά σας και σε προηγούμενες αναφορές, κατά την εκτίμησή μου η Τουρκία δεν θα είναι αυτή που θα προκαλέσει μια στρατιωτική κρίση. Όμως θα συνεχίσει τις προκλήσεις για δύο λόγους. Ο ένας είναι το ζήτημα των 8 που από ό,τι φαίνεται, ενώ τις τελευταίες μέρες είχαν κατά κάποιο τρόπο πέσει η τόνη, φαίνεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να το κρατάει ψηλά. Άρα ο ένας είναι η επιμονή, γιατί έστειλε και τρίτο φάκελο από ό,τι ακούω, με στοιχεία ή υποτιθέμενα στοιχεία για τους 8. Άρα θα συνεχίσει να το κρατάει ψηλά και να πιέζει μέσω των προκλήσεων την Ελλάδα να υπαναχωρήσει και να εκδώσει τους 8. Ο άλλος λόγος είναι ο εξής. Ο Ερντογάν, μάλιστα μόλις τώρα διάβαζα μία ανάλυση για την στρατηγική που θα ακολουθήσει για το δημοψήφισμα που αναμένεται να γίνει στα μέσα του Ιουνίου, χθες νομίζω ότι ορίστηκε η ημερομηνία, του Απριλίου ορίστηκε η ημερομηνία, επειδή βλέπει διαρροές από τα δεξιά και την ακροδεξιά, έχει αποφασίσει να ζητήσει μία στρατηγική σκληρής γλώσσας αυτή την προεκλογική περίοδο για να μπορέσει να πετύχει ένα ποσοστό πάνω, αρκετά πάνω από το 50%, για να είναι και νομιμοποιημένος πλέον στο νέο αξίωμα ως πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας χωρίς πρωθυπουργό. Άρα για να ικανοποιήσει τα εθνικιστικά και τα δεξιά στρώματα της τουρκικής κοινωνίας θα ακολουθήσει και μια σκληρή πολιτική στο ζήτημα του Αιγαίου, των βραχονισίδων, των επιδιώξεων και των απαιτήσεων της Τουρκίας, των διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο, και νομίζω ότι η αιχμή του δόρατος σε αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων αλλά και ουσίας είναι το ερευνητικό σκάφος. Το ερευνητικό σκάφος θα βγει στο Αιγαίο. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να επικαλεστεί προηγούμενες συμφωνίες και το πρωτόκολλο της Βέρνης και τον Νταβός, όπου στο πρώτο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο παλαιός, είχε συμφωνήσει με τον Ετζεβίτ να μην γίνονται έρευνες σε αμφισβητούμενες περιοχές στην όριο γραμμή στη θάλασσα, και ήρθε τον Νταβός το 1988, όπου αποφασίστηκε μετά την κρίση του 87 να μην γίνονται στο σύνολο του Αιγαίου έρευνες. Η Τουρκία λοιπόν έρχεται τώρα, όπως είναι η προσφυλής της μέθοδος, να μην μένει σταθερή και να μην παραβιάζει συμφωνίες. Έρχεται λοιπόν, παραβιάζει την συμφωνία, τις όποιες αυτές τις συμφωνίες που προαναφέρθηκαν, και βγάζει το Τσεσμέ για να υποχρεώσει την Ελλάδα, να πιέσει την Ελλάδα να υποχωρήσει στο ζήτημα των 8. Γιατί τη στιγμή αυτή η Ελλάδα, το γνωρίζουν και οι Τούρκοι γιατί μας παρακολουθούν και μας μελετούν, η Ελλάδα δεν μπορεί να κινηθεί στη λογική μιας στρατιωτικής κρίσης με την Τουρκία λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχει και της επιτροπίας που υφίσταται από τους δανειστές της. Κατά την εκτίμησή μου αυτό είναι το πλαίσιο, και το πολιτικό και το γεωπολιτικό, που έχουμε στο τραπέζι, και αν θέλετε και το επιχειρησιακό, και πιστεύω ότι το γρίφο αυτό πρέπει να είναι πολύ ευρηματική η ελληνική κυβέρνηση για να τον λύσει. Οι αντιδράσεις της στο ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα τώρα που η Τουρκία φαίνεται ότι εκλιπαρεί τις ΗΠΑ να τα ξαναβρούν, να χρησιμοποιήσω μια αγοραία έκφραση, τώρα λοιπόν που είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, επαναπροσέγγισης της Τουρκίας με την Ουάσιγκτον, πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί σε σχέση με προχθές, για παράδειγμα, στη διαχείριση αυτής της υποεκόλαψη κρίσης στο Αιγαίο. Πείτε μου όμως, πώς μπορείς λελογισμένα και ευέλικτα να το διαχειριστείς το κενογραφικό, πάει σε διεθνή δάτα, σε ελληνική φαλοκρηπίδα. Αν αρχίσει και κάνει καταγραφή στοιχείων, δεν υπάρχει θέμα, πώς αντιδράς? Μα σαφώς υπάρχει θέμα υπαναχωπαραβίασης των συμφωνηθέντων από την πλευρά της Τουρκίας των δύο συμφωνιών που σας προανέφερα, του πρωτόκολλου της Βέρνης και του Νταβός. Τώρα, η Ελλάδα μπορεί να αντιδράσει, κατά την άποψή μου η πρώτη
επιλογή από αυτές που θα σας αναφέρω είναι η πιο σημαντική και αποτελεσματική. Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει διπλωματικά. Ήδη έπρεπε να έχει προβλέψει την αντίδραση αυτή και να έχει προετοιμάσει τα διπλωματικά της όπλα σε επίπεδο και ισχυρών χωρών του πλανήτη που μπορούν να πιέσουν την Τουρκία, άρα και θεσμών. Και αναφέρομαι κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως και το δεύτερο είναι τα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή η παρουσία σκαφών του λιμενικού και αν θέλετε και του πολεμικού ναυτικού, που όμως αυτό ενέχει τον κίνδυνο να προβεί σε μέτρα αντίστοιχα και η Τουρκία και να μετατραπεί αυτή η κρίση του ερευνητικού σε μια στρατηγική κρίση. Θέλει μεγάλη προσοχή και σας είπα πριν από λίγο ότι προτιμώ την πρώτη, τη διπλωματική, και γι' αυτό θα έλεγα ότι οι επιτελείς της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Καρανίκα, θα πρέπει να σταθούν στην πρώτη επιλογή και να σκεφτούν πόσο παραγωγική είναι η στάση που τηρούν στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, βρίζοντας και καθευρίζοντας τον έναν και τον άλλο που θεωρούν ότι δεν κινείται στα συμφέροντα της Ελλάδας, για τη διαχείριση της κρίσης τώρα με το ΣΕΣΜΕ. Δηλαδή λέτε ότι αν δεν προσεχτεί μπορεί να εξελιχθεί σε μείζωνα κρίση με το ΣΕΣΜΕ. Είναι διαφορετικό από όσα είδαμε μέχρι τώρα με τις βραχές. Ναι, πιστεύω ότι εάν η Ελλάδα δεν έχει και πολλές επιλογές, εάν δεν κατορθώσει να μεταπίσει την Τουρκία δια της διπλωματικής οδού, εννοώ μέσα από διπλωματικές επαφές με μεγάλες χώρες, να πιεστεί η Τουρκία και να κάνει πίσω. Εάν λοιπόν δεν πιεστεί με τέτοιο τρόπο και η Τουρκία επιμείνει να βγάλει το ΣΕΣΜΕ στο Αιγαίο, τότε νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει πολλές επιλογές πέραν της διπλωματικής που σας ανέφερα. Η άλλη είναι η περιοριστική, δηλαδή να επέμβει με σκάφη του λιμενικού και στη συνέχεια, αν δεν είναι αποτελεσματικά, με σκάφη του πολεμικού ναυτικού και με την πολεμική αεροπορία, για να, αν θέλετε, να εκφοδίσει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος και να πάψει τον πλούτο στο Αιγαίο.